είμαστε απόντες, αλλά είναι φυσιολογικό ότι άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις και το σεβόμαστε, γιατί μιλούμε για τη δημόσια υγεία. Όμως ο Κυπριακός Οργανισμός δεν σταμάτησε ποτέ να αναμιγημίεται, να κάνει συνεχώς προτάσεις. Και θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υγείας, γιατί εκείνο που ζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό έγινε. Κάναμε συνάντηση με αντιπροσωπεία της επιδημιολογικής ομάδας και περάσαμε σε πρώτο χέρι τις απόψεις μας. Κάποιες από αυτές έχουν εισακουστεί και εκείνο που μας ζητήθηκε και το έχουμε αναλάβει με ευχαρίστηση, για να μην πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, ναι, είναι ότι εμείς θα κάνουμε τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις. Μάλιστα. Από λειτουργούς του ΚΟΑ. Και λειτουργούς και κάποια παιδιά που θα έχουμε με αγορά υπηρεσιών, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, με προϋποθέσεις που θα βάλει κάτω το Υπουργείο Υγείας. Έχουν ανοίξει θέσεις, δηλαδή θα ανοίξουν θέσεις για αγορά υπηρεσιών, για να γίνεται ο έλεγχος. Είναι για μερικούς μήνες που μιλάμε, για ένα-δυο μήνες, να δούμε πώς θα πάει για να γίνεται αυτός ο έλεγχος. Ναι. Η πρόθεση... Να ανοίξετε θέσεις, να δώσετε και δουλειές σε αυτήν την δύσκολη περίοδο. Η πρόθεση αυτή τη στιγμή είναι να πάμε με τα παιδιά που έχουμε στον οργανισμό στους διάφορους σχεδιασμούς μας. Μάλιστα. Και αν υπάρχει... και κανέναν παραπάνω. Να δούμε. Αν υπάρχει ανάγκη, θα το δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω για τα γυμναστήρια. Πρέπει να έρχονται και κοντά σας πολλά αιτήματα, κύριε Μιχαηλίδη. Ναι. Σε ποιο σημείο είναι η διαβούλευση με την κυβέρνηση, τι μπορείτε να μας πείτε για αυτόν τον τομέα, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που εκφράζει τον παράπονο, έχουν την ανάγκη να αθληθούν και σε αυτούς τους χώρους και να λάβουμε υπόψη και το θέμα που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις αυτές των γυμναστηρίων, οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Κάποιοι λένε ότι δεν θα επανέλθουν καν πίσω. Ναι, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες, κακά τα ψέματα. Περνούν και αυτοί τον δικό τους Γολγοθά. Μέσα στην παγκόσμια αυτή πανδημία, αυτό το μεγάλο κακό που μας βρήκε. Ναι. Τώρα θα μπορούν να γυμνάζονται, να προπονούνται και να προπονούν ασφαλώς 4+1 τον προπονητή γυμναστή, αλλά σε ανοιχτό χώρο, αγαπητέ Μονούφλη. Ναι. Προς το παρόν δεν μπορεί να είναι μέσα στον κλειστό χώρο. Ναι. Και χωρίς επαφή. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο βήμα τουλάχιστον που επανερχόμαστε, γιατί και αυτό ζητούσαν οι φίλοι γυμναστές. Μάλιστα. Τουλάχιστον να κινείται και λίγο κάποια κίνηση να γίνεται. Εντάξει, υπάρχει ο περιορισμός των ατόμων, λογικό. Να το δούμε για το επόμενο στάδιο. Ανοιχτά πόρτες και παράθυρα, τι να κάνουμε. Θα ακριβώς τρέξουν εκεί ή θα ζεσταθούν, αν έχει κρύες μέρες. Εντάξει, εμείς χαιρόμαστε που θα είναι μια επανεκκίνηση. Δεν είναι αυτό που ασφαλώς θέλουν σαν την τέλεια λύση, ναι, αλλά είναι κάτι, είναι ένα βήμα. Μάλιστα, ας είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να επανέλθουμε στον Κωνσταντίνο.